Σε κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων, καλεί το ΠΑΜΕ εργαζόμενους και εργατικές οργανώσεις. Προτείνει 48 ώρη απεργία για τις 21 και 22 Απριλίου και καλεί ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ να συμμετάσχουν. Βασικά αιτήματα της απεργίας, σύμφωνα με το ΠΑΜΕ, πρέπει να είναι η απέτηση να μην κατατεθεί το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο και να καταργηθούν οι προηγούμενοι αντιασφαλιστικοί, όπως λένε, νόμοι, η άμεση υπογραφή Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και κλαδικών συλλογικών συμβάσεων με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στα μεροκάματα. Η απαγόρευση των απολύσεων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και η προστασία των ανέργων. Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα προχωράει η κυβέρνηση με τη στήριξη και των άλλων κομμάτων που στηρίζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρούν γρήγορα στο να περάσουν αντιλαϊκά νομοσχέδια. Έχουμε μπροστά μας το νομοσχέδιο για το φορολογικό, για το ασφαλιστικό, για τις αλλαγές στα εργασιακά και για την παιδεία. Βιάζονται μέχρι και τον Ιούνιο να περάσουν όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα προκειμένου να ικανοποιήσουν επιθυμίες του κεφαλαίου, προκειμένου σε συνθήκες κρίσης να υπερασπιστεί τα κέρδη του, να μειώσει κι άλλο τα εργατικά δικαιώματα, προκειμένου να έχει μεγαλύτερη κερδοφορία. Είναι ευκαιρία, βγαίνοντας από την κρίση, να έχουν χαθεί δικαιώματα, να έχει φτηνότερο εργατικό δυναμικό. Μια απάντηση είναι η απεργία οι 48 ώρες στις 21 και στις 22 του Απρίλη. Είναι μια δύσκολη μάχη που πρέπει να τη δώσουν οι εργαζόμενοι και εδώ στο νομό μαζικά, οργανωμένα, δυναμικά, να συσπηρωθούν με όλες τις εργατικές και τις λαϊκές μάζες σε ολόκληρη την Ελλάδα, προκειμένου να πούν ότι δεν είναι αποφασισμένοι να πληρώσουν τις συνέπειες της κρίσης, έχουν πληρώσει αρκετά μέχρι τώρα, φτάνει πια και πρέπει να μπει στην συζήτηση πλέον ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, προσθετική κατεύθυνση για τα λαϊκά στρώματα, να μπουν μπροστά τα δικά τους τα συμφέροντα, όχι να είναι συνέχεια ηχαμένοι, άρα καλύτερη μισθή, καλύτερες σύνθηκες δουλειάς, καλύτερες συντάξεις, γενικά καλύτερη διαβίωση για τον ελληνικό λαό. Όσο αφορά αυτό το σωσίδιο που λέει η κυβέρνηση ότι επιτεύχθη τις τελευταίες μέρες στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, όταν πανηγυρίζει η κυβέρνηση για δανεισμό, όποιος και αν είναι αυτός ο δανεισμός, για όσο και αν είναι αυτό τα επιτόκια, είτε χαμηλά είτε υψηλά, εμείς ξέρουμε ότι κανένας όταν δανείζεται δεν είναι χαρούμενος. Όπως ένα λαϊκό νοικοκυριό, όταν μπορεί και τα καταφέρνει και καλύπτει τις ανάγκες του, τότε είναι ευχαριστημένο και δεν φτάνει στην τράπεζα να δανειστεί, έτσι θα έπρεπε και κάθε κράτος. Όταν πανηγυρίζεις, πάει να πει ότι κάτι κρύβεις. Και εδώ κρύβονται συμφέροντα του κεφαλαίου. Πάλι τα συμφέροντα του κεφαλαίου θα ικανοποιηθούν. Τα ελλείμματα, κι αν μειωθούν, δεν θα έχουν κανένα συμφέρον οι εργαζόμενοι, πάλι θα πληρώνουν και με τα λεφτά αυτά που θα δανειστεί το ελληνικό κράτος, ούτε οι συντάξεις θα αυξηθούν, ούτε τα μεροκάματα θα αυξηθούν, ούτε οι φόροι θα μειωθούν. Άρα, γιατί να πανηγυρίζουμε, δεν έχουμε κανένα συμφέρον. Μόνο αντίσταση, αντεπίθεση, ρήξη με τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας για καλύτερες συνθήκες ζωής για τα λαϊκά στρώματα. Αυτό είναι το σημερινό, το επίκαιρο, το αναγκαίο και το ρεαλιστικό.